μόνο 4 από τους 18 διορισμένους δικηγόρους εμφανίστηκαν στο δικαστήριο, αλλά κανένας δεν δέχτηκε να αναλάβει την υπεράσπιση των κατηγορουμένων για συμμετοχή στους πυρήνες της φωτιάς. Αρνούμαστε να αναλάβουμε το διορισμό. Οι κατηγορούμενοι δεν επιθυμούν να τους υπερασπιστούμε, ενώ η υπόθεση είναι δύσκολη και δεν τη γνωρίζουμε. Πιστεύουμε ότι δεν θα βρεθούν δικηγόροι οι οποίοι θα αναλάβουν τα καθήκοντα και θα δεχτούν ένα τέτοιο δωτό διορισμό, γιατί ουσιαστικά θα είναι επίορκοι. Μετά τη χθεσινή επεισοδιακή αποχώρηση των κατηγορουμένων και των συνηγόρων τους, το πρωί εμφανίστηκαν στο δικαστήριο μόνο οι τρεις κατηγορούμενοι που είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Χωρίς καν να καθίσουν στο εδόλιο, ζήτησαν από τους δικαστές να επανεξετάσουν τα αιτήματα που απέρριψαν και στάθηκαν οι αφορμοί για να αποχωρήσουν από το δικαστήριο. Δεν θέλουμε να αποφύγουμε αυτή τη δίκη. Θέλουμε όμως να δικαστούμε με τους δικούς μας δικηγόρους. Διακόψτε τη δίκη για μία εβδομάδα για να έρθουμε σε επαφή με τους δικηγόρους μας. Να ανοίξουμε. Οι 6 προφυλακισμένοι νεαροί αρνήθηκαν να οδηγηθούν από τα κελιά τους στη δικαστική αίθουσα. Από χθες έχουν ξεκινήσει η αποχή από το συσίτιο. Οι γονείς τους έκαναν έκκληση στους δικαστές να ακούσουν και εκείνους. Σας παρακαλώ, ακούστε μας. Δεν έχετε δικαίωμα να πάρετε το λόγο. Σας παρακαλώ, είμαστε γονείς. Τα παιδιά μας προχωρούν σε απεργία πείνας. Θα πεθάνουν. Γιατί? Δώστε μας χρόνο να τα βοηθήσουμε, να τα συμβουλεύσουμε. Βρίσκονται σε σύγχυση και λειτουργούν εν θερμό. Το δικαστήριο διόρισε 18 νέους συνηγόρους, με τους παριστάμενους κατηγορουμένους να δηλώνουν ότι δεν θα τους αποδεχθούν. Η δίκη διεκόπη για την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ εισαγγελέας και δικηγορικός σύλλογος θα αναζητήσουν ενδεχόμενες ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες των διορισμένων δικηγόρων που αρνήθηκαν να αναλάβουν καθήκοντα.